Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε προηγουμένως από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, το είχαμε ακούσει και κατά τη διάρκεια των επιτροπών, στις συζητήσεις που γίνανε, να εκφράζεται ο φόβος της δίθεν ακυβερνησίας στην Ελλάδα, εάν δεν ισχύσει, αν ισχύσει μάλλον ο νέος εκλογικός νόμος και δεν ισχύσει ο παλιός και ούτω καθεξής. Το είχαμε πει τότε. Παρακαλώ, ηρεμία, όποιος θέλει εξέρχεται. Συνεχίστε, κύριε Λαγκ. Ευχαριστώ. Το είχαμε πει τότε και θα το πούμε και τώρα. Θέμα ακυβερνησίας στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί και οι μεν και οι δε είστε μαριονέτες της Μέρκελ και των διεθνών τοκογλύφων. Ούτως ή άλλως τα νομοσχέδια έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται στα γερμανικά, στα αγγλικά, πολλές φορές δεν προλαβαίνετε να τα διαβάσετε καθόλου, απλά τα ψηφίζετε όλοι μαζί. Οπότε μη φοβάστε ότι δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Η χώρα δυστυχώς με εσάς που έχει μπλέξει κυβερνάτε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το εξωτερικό. Όποιοι και να είσαστε πάνω, είστε ανδρίκελα των διεθνών τοκογλύφων που σας κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ λοιπόν είδαμε, επειδή φοβήθηκε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για το πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, είδαμε τη συγκυβέρνηση των δύο ορκισμένων εχθρών, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. 45 χρόνια υπήρχαν πράσινα και μπλε καφενεία. Υπήρχαν διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές πεπιθήσεις και πίστευαν κάπου αλλού ο ένας και ο άλλος. Όμως, όταν ήρθε η κατάσταση στο απροχώρητο, όταν αυτοί μας έφτασαν, έκαναν μια πολύ ωραία συγκυβέρνηση και υπέγραφαν τα πάντα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Το ίδιο είδαμε να γίνεται και μετά. Είδαμε μια κυβέρνηση ανθρώπων που δεν πιστεύουνε. Ενός κόμματος που δεν πιστεύει σε πατρίδα, που δεν πιστεύει στη θρησκεία, που δεν πιστεύει σε τίποτα, την κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να έρχεται σε πλήρη σύμπλευση με ένα κόμμα εντός αγωγικών ακραίων εθνικιστών, όπως είναι η ΑΝΕΛ, οι οποίοι είναι πολλοί πατριώτες και οι οποίοι τρέχουν και κόπτονται για το συμφέρον της πατρίδας. Και εκεί λοιπόν έγινε και αυτή η συγκυβέρνηση. Γίνονται όλα αυτά τα εκτρώματα. Άρα λοιπόν μη σας προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει αύριο στην πατρίδα μας, αν περάσει ή αν δεν περάσει αυτός ο εκλογικός νόμος. Θα βρεθούν 3, 4, 5, 7 κόμματα τα οποία θα σας ενώνει η καρέκλα. Θα σας ενώνει η θέση του βουλευτή και του υπουργού που θα θέλετε να έχετε. Δεν έχετε να ξεχωρίσετε τίποτα. Ούτε διαφορετικές ιδεολογίες υπάρχουν, ούτε διαφορετικές πεπιθήσεις, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένα κοινό συμφέρον που οδηγεί στο πώς θα γίνετε κυβέρνηση, στο πώς θα πάρετε υπουργικές θέσεις και εκεί ξεχνάτε τα πάντα και γίνεστε μια ωραία ομάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι άτυπα δεν είναι στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ατύπως, επί της ουσίας, σε όλα τα νομοσχέδια που έρχονται στην Ελληνική Βουλή, σε όλα τα νομοσχέδια που έρχονται, επαναλαμβάνουμε και πάλι, με εντολή των διεθνών τοκογλύφων, και ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τα υπογράφουν. Άρα τι φοβάστε, μην κάνετε συγκυβέρνηση, μην παρεξηγηθείτε, μην γελάει ο κόσμος έξω στις πλατείες και στους δρόμους. Ήδη γελάει ο κόσμος με εσάς. Ήδη γελάει με αυτά που κάνετε. Μήπως ξεχάσαμε ότι στις 14 Αυγούστου το 2015 το νέο μνημόνιο το ψηφίσατε όλοι μαζί. Μήπως ξεχάσαμε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φώναζε εδώ και έλεγε φέρτε μνημόνιο και ό,τι να είναι και θα το ψηφίσουμε. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Μπορεί να τα ξεχνάτε εσείς εδώ πέρα μέσα και να τα ξεχνάτε επιλεκτικά, γιατί δεν θέλετε να τα θυμάστε. Όμως ο ελληνικός λαός δυστυχώς για εσάς τα θυμάται. Και υπάρχει και η Χρυσή Αυγή που θα τα υπενθυμίζει συνεχώς. Αυτός λοιπόν είναι ο φόβος της δίθεν συγκυβέρνησης. Μια συγκυβέρνηση η οποία υπάρχει. Όλα τα κόμματα είστε σε μια αγαστή συνεργασία. Και ο μοναδικός σας εχθρός είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι οι Έλληνες εθνικιστές. Αυτός είναι ο αντίπαλός σας. Είδαμε πριν από λίγες μέρες άλλη μια εκτροματική ενέργεια να γίνεται. Ανέλαβε αντιπρόεδρος στην Ελληνική Βουλή ένας βουλευτής του έκτου κόμματος, της έκτης πολιτικής δύναμης, δημοκρατικά πάντα. Αλλά όχι της τρίτης πολιτικής δύναμης που είναι Χρυσή Αυγή. Έτσι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Όλα αυτά λοιπόν για εσάς είναι δημοκρατικά. Και αυτοί που είναι οι φασίστες και κακοί είναι οι χρυσαυγίτες, οι οποίοι όλα αυτά τα στυλιτεύουν. Και σε όλα αυτά τα φωνάζουν για τον ελληνικό λαό. Εκεί έχουμε φτάσει. Και είδαμε λοιπόν να συζητάμε έναν εκλογικό νόμο και να λέμε διάφορα τέτοια πράγματα, όταν δεν συζητάμε ένα από τα βασικότερα, εάν όχι το βασικότερο στοιχείο που μπορεί να έχει ένας εκλογικός νόμος. Οι Έλληνες ομογενείς, γιατί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου?
Γιατί οι Έλληνες ομογενείς τους έχετε εξωστρακίσει, έχουν φύγει εκτός πατρίδος, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν οι κάθε λαθρομετανάστες που έχουν έρθει με το έτσι θέλω στην πατρίδα μας, τους αναγνωρίζετε δικαιώματα, τους δίνουμε ενίκεια, τους πληρώνουμε τη ΔΕΗ, τους πληρώνουμε την ΕΙΔΑΠ, τους δίνουμε τρόφιμα και τώρα τους βάζουμε και να ψηφίζουν. Όμως τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει εξαιτίας της δικής σας πολιτικής, από εδώ πέρα μέσα, και οι οποίοι τρέχουν να βρουν ένα κομμάτι ψωμί στο εξωτερικό, και αναφέρομαι φυσικά και στις 427.000 που έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά φυσικά και όσοι έχουν φύγει παλαιότερα. Γιατί σε όλη την γη υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια Ελλήνων. Πώς λοιπόν τόσα χρόνια εσείς που κόπτεστε για τους Έλληνες δεν έχετε δώσει το δικαίωμα στους Έλληνες ομογενείς να ψηφίζουν? Και πώς εσείς βρήκατε τόσο εύκολα λύση για να ψηφίζει ο κάθε ένας από τον Μπαγκλατές, από τον Πακιστάν, από οπουδήποτε εισβάλλει τα σύνορα της πατρίδας μας? Πώς βρίσκετε νόμους για αυτούς και παράθυρα ανοιχτά, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε για τους Έλληνες ομογενείς? Η Χρυσή Αυγή λοιπόν κατέθεσε τροπολογία, και εδώ υπάρχει ένας ακόμα διαφθειρμός της δίθεν δημοκρατίας σας και του κοινοβουλίου σας. Έχουμε καταθέσει τροπολογία η οποία δεν έχει έρθει καν, δεν την κάνετε δεχτή για να συζητηθεί, ενώ είναι πρόθεσμη. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να απορρίπτετε τις τροπολογίες Χρυσής Αυγής? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να μην συζητιέτε αυτό το ζήτημα μέσα στην Ελληνική Βουλή επειδή εσάς δεν σας συμφέρει? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να έχετε διώξει όλους τους Έλληνες και να μην έχουν το δικαίωμα ψήφου? Αλλά τρέμετε να έχουν το δικαίωμα ψήφου αυτοί οι Έλληνες, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα εκλογικά σας ποσοστά εκεί είναι μηδαμινά. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια βίαιη αλλαγή του εκλογικού σώματος στην πατρίδα μας. Διώχνονται τα καλύτερα μυαλά, διώχνονται οι νέοι και οι νέες μας και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο αύριο, και στη θέση τους έρχονται και ψηφίζουν ο κάθε ένας λαθρομετανάστης, επαναλαμβάνουν και πάλι. Αυτή λοιπόν η κατάθεση τροπολογίας Χρυσής Αυγής δεν συζητήθηκε. Δεν θα ακουστεί από κανέναν, όμως θα το φωνάξουμε εμείς για να το μάθουν οι Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός συνόρων. Η Χρυσή Αυγή καταθέσει την τροπολογία αυτή, την οποία δεν τη συζητείτε, γιατί δεν τολμάτε. Όπως επίσης θα καταθέσουμε και την τροπολογία για να δείτε πώς αλλάζει ένας εκλογικός νόμος, αν πραγματικά θέλετε να αλλάξει, με ουσιαστικό τρόπο, για την κατάργηση των βουλευτών. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων να υπάρχουν 300 βουλευτές. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Όμως εδώ δεν βλέπω να συζητάει κανείς, δεν βλέπω να συζητάει πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ικανοποιεί να είναι 300 ή και 400 και να μοιράζετε την πίτα? Οι βουλευτές πρέπει να μειωθούν. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 200. Αυτή είναι η πρόταση της Χρυσής Αυγής, το οποίο και το συγκεκριμένο ζήτημα θα το φέρει με τροπολογία, την οποία φυσικά δημοκρατικά δεν θα συζητήσετε. Όμως εμείς θα το φωνάζουμε και θα το λέμε διαρκώς στην ελληνική κοινωνία που μας παρακολουθεί. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα, και αυτά μόνο η Χρυσή Αυγή έχει το σθένος να τα πει, γιατί μόνο εμείς μοιαζόμαστε για τον απλό Έλληνα πολίτη. Και είμαστε οι μοναδικοί που εντός κοινοβουλίου είμαστε αντιπολίτευση σε ένα εντός εισαγωγικών συνταγματικό τόξο, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει προβλήματα στον απλό Έλληνα, το οποίο νομοθετεί συνεχώς εις βάρος των Ελλήνων και υπέρ των λαθρομεταναστών. Εδώ λοιπόν στέκεται απέναντι η Χρυσή Αυγή. Φωνάζει, υψώνει το ανάστημά της και λέει ότι εμείς μοχθούμε και παλεύουμε για τους Έλληνες. Και αν αυτό είναι κακό, ας το πληρώσουμε. Γίναμε μάρτυρες λοιπόν και τις τελευταίες ημέρες μια διαδικασία η οποία γίνεται. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να συζητάει με τον Παπανδρέου, να συζητάει με τον Κουβέλη, να συζητάει με τους οικολόγους. Όλοι αυτοί εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Δεν εκπροσωπούν τίποτα άλλο αυτοί που συζητήσαμε. Και με αυτούς συζητάει ο Πρωθυπουργός. Δεν τολμάει να συζητήσει όμως με την τρίτη δύναμη της χώρας, με τις ψήφους του ελληνικού λαού. Άρα απορρίπτετε όλοι εσείς, 400.000 Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έχουν ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι φυσικά τώρα, και όποτε και να γίνουν εκλογές αυτό θα το δείτε. Εσείς όμως οι δημοκράτες εντός εισαγωγικών τους πετάτε στα σκουπίδια αυτούς και δεν θέλετε να ακούγεται η φωνή τους. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των Ελλήνων πολιτών. Πώς πηγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και κάνει συναντήσεις με όλους αυτούς και δεν συζητάει και δεν ανταλλάσσει καν μία άποψη με τον αρχηγό της τρίτης πολιτικής δύναμης, τον Νίκο Μιχαλολιάκο? Εδώ είναι ερωτήματα που απευθύνονται σε δημοκράτες. Θα παρακαλούσαμε να μας τα λύσετε μετά από λίγο δημοκρατικά. Ακούγαμε προηγουμένως όλες αυτές τις μέρες
διάφορα παπαγαλάκια να έχουν βγει από αριστερά, από δεξιά, να φωνάζουν, να λένε ότι η Χρυσή Αυγή έχει συμφωνήσει, θα ψηφίσει. Κάποια λέγανε δεν έχει συμφωνήσει και δεν θα ψηφίσει. Όμως το πρόβλημα ήταν αν, αν αυτός ο εκλογικός νόμος θα περάσει με τις ψήφους, λέει, των Χρυσαυγητών. Το αν θα περάσει με τις ψήφους κλεφτών και απατεώνων που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν σας πειράζει. Εάν αυτός ο εκλογικός νόμος κύριε Λαγέ, και απατεώνες και λαμόνια υπάρχουν εδώ, λοιπόν, και οι οποίοι σφήνονται από τα πρακτικά κλέψει, οι τελευταίες φράσεις του κυρίου Λαγού. Μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχουν βουλευτές που προέρχονται από το λαό, που ψηφίζονται από το λαό και λογοδοτούν στο λαό. Εάν έχετε να πείτε κάποιο όνομα βουλευτού κλέφτη ή απατεώνα, να το πείτε. Και ότι είναι γενικές αναφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Ωραία. Ότι είναι κλέφτες και απατεώνες, εγώ λέω λάθος. Θα το πιστεύω ότι υπάρχει από τον εξής απλό λόγο. Όταν τελική έρχεται, ανάλυση και εσείς μες στο κοινοβούλιο. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή θα με αφήσετε δημοκρατικά. Όταν λοιπόν έρχεται ένα αίτημα για άρση ασυλίας για βουλευτές, οι οποίοι η υπόθεσή τους αφορά απατεωνιές ουσιαστικά και ότι έχουν κλαπεί χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, όπως έχουν συμβεί με στο ελληνικό κοινοβούλιο και ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και παλιότερα, όλο το συνταγματικό και καλά τόξο ψηφίζει όχι στην άρση ασυλίας. Και γι' αυτό, γιατί φοβάστε να ψηφίσετε ναι. Γιατί αν πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη θα βρεθούν φυλακισμένοι. Και αν βρεθούν φυλακισμένοι, εμπλέκεστε όλοι εσείς. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο, ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι εδώ, πριν από λίγους μήνες σε μια συζήτηση που είχε γίνει και σε μια συνάντηση με εκπροσώπους των ΟΤΑ, είχε πει ότι υπάρχουν οικονομικά σκάνδαλα που έχουν γίνει και στους Δήμους και αλλού. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να μην το συζητήσουμε, γιατί η μοναδική που θα βρεθεί κερδισμένη είναι η Χρυσή Αυγή. Ναι, είναι η Χρυσή Αυγή, γιατί δεν έχουμε κλέψει, γιατί δεν είμαστε απατεώνες και γιατί δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τον Έλληνα πολίτη. Εάν τολμάτε, φέρτε αυτά τα ζητήματα στην Ελληνική Βουλή να τα συζητήσουμε και να δούμε τότε ποιος είναι ο δημοκράτης και ποιος είναι ο φασίστας. Με αυτόν τον νόμο, εάν το ψήφισε η Χρυσή Αυγή, με το νέο εκλογικό νόμο, θα μπορούσαμε με τις υπάρχουσες συνθήκες, με το ήδη υπάρχον ποσοστό το οποίο έχουμε, να εκλέξουμε 6 με 7 βουλευτές τουλάχιστον παραπάνω. Όμως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο σκοπός ο δικός μας δεν είναι πως θα κερδίσουμε με διάφορα τερτύπια εκλογικά να πάρουμε άλλους 6, άλλους 5, άλλους 7 βουλευτές. Μας ενδιαφέρει να μείνουμε πιστοί στις ιδέες και στις αρχές μας. Μας ενδιαφέρει να είμαστε απόλυτα σωστοί σε ό,τι λέμε και σε ό,τι πράττουμε. Και γι' αυτό το λόγο θα πράξουμε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα δεχτούμε να γίνουμε ούτε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποιοι λέγανε, ούτε ουρά φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλωστε, για να μην μπερδεύεστε, συνέτεροι είσαστε εσείς οι δύο. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι εσείς ψηφίζετε τα νομοσχέδια με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Η Χρυσή Αυγή θα αντιδράσει. Η Χρυσή Αυγή δεν δέχεται να γίνει υποχείριο κανενός και η στάση η δικιά μας θα είναι να σας τα πούμε για τα καλά εδώ πέρα μέσα τις ημέρες αυτές που θα εξελιχθεί η συζήτηση και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας πολύ απλά θα αποχωρήσουμε. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Ό,τι εκλογικό νόμο και να φέρετε, ό,τι εκλογικό τερτύπη και να κάνετε, ό,τι κόλπο και να σκαρφιστείτε, η Χρυσή Αυγή γιγαντώνει, η Χρυσή Αυγή μεγαλώνει τα εκλογικά της ποσοστά και ο μοναδικός τρόπος να μας σταματήσετε και αν θέλετε κάτω το γιατί αυτό θα κάνετε όλοι σας, είναι να μας ξανακλείσετε σε φυλακές. Μόνο έτσι θα σταματήσει η Χρυσή Αυγή.